Κόντρα Νιούζ, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τώρα τους δύο πρωταγωνιστές της συμφωνίας των Πρεσπών, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ, οι οποίοι συναντήθηκαν χθες στη Στρούμνιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Ζόραν Ζάεφ, σε σχετική ανάρτησή του, υπογράμμισε πως θυμάται τις κοινές τους προσπάθειες και συνεισφορές στην ειρήνη και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Ανάμεσα στα ευθύμια που μετέφερε από την Αθήνα στη Βόρεια Μακεδονία, ο κ. Τσίπρας ήταν ένα λεύκωμα για τις ελληνικές θάλασσες, ούζο και μαστίχα χίου. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα και θα το συζητήσουμε, θα το προσεγγίσουμε μαζί με τον συνάδελφο, τον Σπύρο Σιδέρη. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα Πάνο, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω μετά το Ισραήλ. Χαίρομαι που σας βλέπω και εγώ, λοιπόν, και μέσα από αυτή τη συχνότητα. Γνωρίζεις τα θέματα της περιοχής των Βαλκανίων αρκετά καλά, τα παρακολουθείς δεκαετίες. Η επίσκεψη αυτή ήταν μια επίσκεψη προσυμφωνημένη, μια επίσκεψη έκπληξη, μια επίσκεψη για την οποία γνωρίζαμε του Αλέξη Τσίπρα στην Βόρεια Μακεδονία. Ήταν μια προσυμφωνημένη επίσκεψη, απλά άργησε πάρα πολύ να γίνει. Ήταν ήδη από το 2019 είχε προσκαλέσει ο Ζόραν Ζάεφ τον Αλέξη Τσίπρα, όμως λόγω του βεβαρημένου προγράμματος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρωθυπουργού δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συνάντηση. Έτσι μπήκε στις καλένδες και ήταν τώρα η στιγμή και η ευκαιρία να μπορέσουν να συναντηθούν οι δύο άντρες στη Στρούμιτσα, την πόλη, τη γενέτειρα του Ζόραν Ζάεφ, όπου έχει διατελέσει και δήμαρχος της πόλης. Από εκεί ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ο Ζόραν Ζάεφ. Πριν τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, μόλις βασικά διέρευσε η συνάντηση που θα γινόταν, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Ζόραν Ζάεφ και του ζήτησα να μου πει τι θα συζητήσουν, τι θα κάνουν. Ήταν πάρα πολύ φιδωλός. Μου είπε ότι είναι μια ιδιωτική επίσκεψη, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική αυτή τη στιγμή, αλλά και ότι δεν θα διαρρεύσει καμία φωτογραφία. Όμως ο Ζόραν είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ, και συγγνώμη για τον ελληνικό που μιλάω για τον Ζόραν Ζάεφ, αλλά είναι ένας άνθρωπος που για περισσότερα από 4 χρόνια έχω παρακολουθήσει όλες τις συναντήσεις που έχουν γίνει μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας και του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και τις συνομιλίες του Νίκολα Ντιμητρόφ με τον Νίκο Κοτζιά, οπότε μας συνδέει μια φιλία. Μιλάμε και την ίδια γλώσσα, τυχαίνει να μιλάω τα βορειομακεδονικά, τα σλαβομακεδονικά, οπότε είχαμε τη συνομιλία και μου είπε ότι δεν θα θέλει να μοιραστεί περισσότερα πράγματα από αυτό. Όμως, επειδή δεν μπορεί, είναι ένας πολύ άνθρωπος πολύ ανοιχτός, δεν άντεξε τον πειρασμό να μην ανεβάσει μια φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και στο Twitter, στο X το σημερινό, όπου ήταν η φωτογραφία με τα δύο μπουκάλια ούζο, ένα ούζο και ένα μαστίχα. Αν και η μαστίχα στην ουσία για τους Σλάβους είναι το ούζο. Δεν έχει διαφορά. Η δημοσιοποίηση πάντως των φωτογραφιών φαντάζομαι ότι ήταν η πρόθεση να δηλώσουν ότι είμαστε εδώ, συναντιόμαστε και πάλι έχει μια συνέχεια αυτό το πράγμα. Αυτοί που λείπανε από αυτή την συνάντηση ήταν οι δύο που ανέφερες, έτσι, Δημητρόφ και Κοτζιάς. Ακριβώς. Δηλαδή βλέποντας τις εικόνες, βλέποντας τις φωτογραφίες, αυτομάτως το μυαλό πάει εκεί. Ναι. Υπάρχει μια αλήθεια ότι Νίκολα Ντιμητρόφ και Νίκος Κοτζιάς, παρότι έχουν πολύ καλές σχέσεις οι δυο τους μεταξύ, ο Ζόραν Ζάεφ και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν αφήσει εκτός της όλης αυτής σχέσης τους τους δύο πρώην υπουργούς εξωτερικών, οι οποίοι τράβηξαν για το μεγαλύτερο βάρος της συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά όμως θεωρώ εντάξει ότι ο καθής, ανάλογα με το τι είναι, αντίστοιχα προσλαμβάνει και τον ρόλο του. Δεν ξέρω αν από το ρεπορτάζ κατάφερες να αλλιεύσεις, να εκμεύσεις, αν υπήρχε κάποια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Δημητρόφ, με τον κύριο Κοτζιά. Υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο Νίκολα Δημητρόφ και ο Νίκος Κοτζιάς συνομιλούν πάρα πολύ τακτικά. Η αλήθεια είναι ότι ο Ζόραν Ζάεφ δεν έχει πάρει τηλέφωνο τον Νίκο Κοτζιά. Από ό,τι ξέρω, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας έχει επικοινωνήσει με τον Νίκολα Δημητρόφ. Όμως μπορώ να σου πω πάνω ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξε ένα βιβλίο στο οποίο έχω την τιμή και την. Μάλλον η μεγαλύτερη τιμή που μου έχει γίνει ποτέ, να συγγράψουμε ένα βιβλίο στο οποίο είναι 11 Υπουργοί Εξωτερικών, πρώην και νυν, με τον Νίκο Κοτζιά, τον Νίκολα Δημητρόφ και εγώ για τα Βαλκάνια, που θεωρώ μάλλον ότι τώρα τον Οκτώβριο, ενδεχομένως εξαρτάται από τις εξελίξεις που θα συμβούν, να έχουμε και την παρουσίασή του και αφορά αποκλειστικά τα Βαλκάνια, είναι 11 Υπουργοί.
Ο Ζόραν Ζάεφ στη συζήτηση που είχαμε, ο οποίος μου απέστειλε τις φωτογραφίες που βγάλατε, πέρα από αυτή με τα δύο μπουκάλια, με τις δύο συσκευασίες του ούζου, το άλλο είναι το λεύκομα για τις θάλασσες της Ελλάδας, αυτή η φωτογραφία που είναι εδώ, και αυτή η φωτογραφία μου τις έστειλε ο ίδιος ο Ζόραν Ζάεφ, μια αποκλειστική έτσι, απεικόνηση της συνάντησης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, του αρέσει, λατρεύει το ούζο, όχι το τσίπορο. Εγώ θα γυρίσω πάντως σε αυτό που είπες, ότι θα υπάρξει παρουσία του βιβλίου τον Οκτώβριο εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε εξελίξεις μέχρι τότε και σε ό,τι αφορά την πλευρά του κυρίου Κοτζιά, ο οποίος έχει κάνει μια τοποθέτηση τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, σε σχέση με τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σε σχέση και με συμπόρευση που θα μπορούσε να προκύψει τόσο έχω με το ΠΑΣΟΚ καθώς αυτό, επίσης και με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω και πληροφορίες γι' αυτό, αν σε ενδιαφέρουν. Καλοδεχόμενες, γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα. Κάτι έχει πάρει ταυτή μου. Λοιπόν, ο Νίκος Κοτζιάς έχει δεχτεί μια πρόσκληση από την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη, την οποία αυτή τη στιγμή τη συζήτησε με το κόμμα του, με το Πράτο, το Κίνημα Πολιτών. Mm-hmm. Θεσμικά πάντα θα μπορέσει να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σχέση. Αυτά που ακούγονται περί συμβούλου του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι είναι γεγονότα τα οποία είναι απλά στην μυθιστορία και στη φαντασία των δημοσιογράφων. Ο Νίκος Κοτζιάς λειτουργεί πάντα θεσμικά και όσον αφορά το κόμμα του, και νομίζω ότι πλέον είναι στο χέρι του κυρίου Στέφανο Κασελάκη να κάνει μια κίνηση προς τη μεριά του Πράτο και για τη διεύρυνση μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Προς τη μεριά του Πράτο. Είναι... Τώρα, ο κύριος Κασελάκης έχει φύγει, είναι στην Κύπρο αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει μαζί του τον κύριο Καλπαδάκη. Προτού φύγει για την Κύπρο, γνωρίζουμε αν υπήρξε κάποια συνάντηση μεταξύ κυρίου Κασελάκη και κυρίου Κοτζιά. Υπήρχε επικοινωνία. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, δεν έχω το... γνωρίζω ότι... Τι έγινε, απλά δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, ότι υπήρχε μια επικοινωνία για ενημέρωση του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα του Κυπριακού. Άρα υπήρξε η επικοινωνία αυτή, άρα ισχύουν οι φήμες οι οποίες κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες και κυρίως λίγο πριν την αναχώρηση του Νίκου, του κ. Κασελάκη. Να πω μόνο ότι δεν έχει καμία σχέση περί συμβούλου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε. Η θέση του Νίκου Κοτζιά. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι οι σχέσεις υποδιαμόρφωση είναι αυτή τη στιγμή γενικότερα. Νομίζω ότι ούτε ο Πρόεδρος. Υπάρχει μια γνωριμία με όλους και από εκεί και πέρα η χημεία θα αποδείξει αν αυτό μπορεί να προχωρήσει με τον καθένα από τα στελέχη. Άλλο, μην ξεχνάμε ότι ο Νίκος Κοτζιάς είναι ένα πρόσωπο, για κάποιους είναι persona non grata στο ΣΥΡΙΖΑ και για κάποιους είναι μέσα εισαγωγικά ένα θεός. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε ακριβώς τι θα αποφασιστεί και πώς θα προχωρήσει όλη η διαδικασία, αν υπάρχει σύγκληση μεταξύ των δύο. Λοιπόν, Σπύρο, σε ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα αυτή. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ από την συνάντηση στην Στρούμνιτσα μεταξύ Ζόραν Ζάεφ και Αλέξη Τσίπρα. Καλή συνέχεια. Εύχομαι.